Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας συναντήθηκαν το πρωί για 2,5 ώρες οι επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικα με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι συζητήσεις κατά την πρώτη αυτή συνάντηση στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης ήταν φόλης της ύλης. Συζητήθηκαν όλα τα κεφάλαια και ενότητες του μνημονίου, καθώς και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα μετά και την τρίτη αξιολόγηση στην πορεία υλοποίησης του μνημονίου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έγινε αναφορά στις πρόνοιες του νομοσχεδίου για την αφαιρεγκαιότητα που αφορά για παράδειγμα μη συνεργάσιμους δανειολήπτες και τις αναδιαρθρώσεις με επίκεντρο την προστασία της κύριας κατοικίας. Για τις αποκρατικοποιήσεις, οι επικεφαλείς της Τρόικα ενημερώθηκαν για την επιλογή του εφόρου αποκρατικοποιήσεων, καθώς και για το επόμενο βήμα που θα είναι η πρόσληψη το φθινόπωρο όλων των επενδυτικών τραπεζών συμβούλων για τον κάθε ημικρατικό οργανισμό που θα ιδιωτικοποιηθεί. Ενώ συζητήθηκε η πορεία μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, η διαχείριση φυσικού αερίου και η δημιουργία ταμείου υδρογων ανθράκων. Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής της Τρόικα είναι σε συνεχή επαφή, ενώ όπως πληροφορούμαστε νέα συνάντηση θα έχουν αύριο, μάλλον το απόγευμα και πάλι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κατά τα άλλα, στις σημερινές επαφές των ξένων δανειστών κυριάρχησαν τα καυτά ζητήματα των κόκκινων δανείων, των δανειστικών επιτοκίων, καθώς επίσης της ανεργίας στους νέους και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Με τους ξένους τεχνοκράτες να περιορίζονται απλώς στην καταγραφή των απόψεων και θέσεων που άκουαν. Όπως επιβεβαίωσε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατά την συνάντηση που είχε με το κλιμάκιο της Τρόικα, τέθηκαν επιτάπητος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα υψηλά δανειστικά επιτόκια. Τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε θέσει αφορούν κυρίως το θέμα των τραπεζών και κυρίως αυτού του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επίσης το θέμα του μεγάλου ύψους, των μεγάλων ποσοστών στα επιτόκια τα δανειστικά. Κατά την συνάντηση που είχαν οι επικεφαλείς της Τρόικα με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου, συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και τα διάφορα σενάρια για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με τους δανειστές να επικεντρώνονται στην ανάγκη στήριξη του συστήματος με ασφαλιστικές δικλείδες. Νωρίτερα, κλιμάκιο των ξένων δανειστών είχε συνάντηση στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, Αντρέα Σιώτη, όπου κυρίαρχο θέμα ήταν ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών για τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης και ειδικότερα των νέων, ώστε να τύχουν διαχείρισης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έμφαση ιδιαίτερη, πρέπει να πω, δόθηκε και από την πλευρά των εκπροσώπων της Τρόικα, αλλά προφανώς και από τη δική μας πλευρά, στην απασχόληση των νέων. Περιμένουν να αποστείλουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς. Το απόγευμα, οι επικεφαλείς του κλιμακίου της Τρόικα είχαν συνάντηση στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νικόλα Χατζηγιάννη και τον Γενικό Διευθυντή Μάριο Κληρίδη. Ήταν ακόμη μια επιβεβαίωση για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και σίγουρα για τη στρατηγική που έχουν καθορίσει. Οπότε τα μηνύματα από αυτή τη συνάντηση ήταν πάρα πολύ θετικά για μας, όπως είχε βγει και χθες μέσα από τη συνάντηση που είχα γίνει για διάφορα και όλα τα διάφορα θέματα του ισολογισμού. Κλιμάκιο τεχνοκρατών της Τρόικα είχαν συνάντηση και με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών.